Το επόμενο ζευγάρι δεν κάνει εκτόσεις, ιδιαίτερα σε περίοδο εορτών. Στη χορογραφία του, ούτε λίγο ούτε πολύ, έχει όχι ένα, ούτε δύο, ούτε και τρία, αλλά τέσσερα λι. Είναι η Κέλλη Κυλικίδου και ο καβαλιέρος της Βαγγέλης Κολέβας. Αγιο Βασίλη, σου έρχομαι. Μου φέρες δωράκι. Αυτά τα Χριστούγεννα, ο Άγιος Βασίλης ζήτησε μία χάρη εκ μέρους της Κέλλης. Βαγγέλη, εύχομαι να μην κουράζεις φέτος την Κέλλη στον Τάσικ τόσο πολύ. Αλλά και η Κέλλη έκανε τη δική της ευχή. Θέλω να πω σε αυτό το live, να δούμε κι εμείς ένα οχτάρι, γιατί το βλέπουμε με κι άλλα. Αυτή την εβδομάδα χορώσατε freestyle. Δηλαδή τι freestyle, δηλαδή δεν μπορώ να κάνω και δικά μου τέτοια. Κοίταξε. Και σάμπα να βάλω. Ορισμός δηλαδή. Άντε με τη σάμπα. Όταν λέμε freestyle, δεν είναι αυτό που χόρεψε και η μόνη της. Εννοούμε χορογραφία ελεύθερη μεν, αλλά με συγκεκριμένα στοιχεία, όχι ότι να είναι. Εγώ αν διάλεγα κάτι από freestyle, θα είχε μέσα μπουζουκάκι, κλαρίνο. Τώρα τι έγινε, δεν ακούμε το τραγούδι. Σε αυτή τη χορογραφία έχουμε βάλει τέσσερα lift και πιθανώς να βάλουμε και ένα ακόμη. Και γιατί δεν κάνουμε όλη τη χορογραφία μόνο με lift. Πάμε. Αυτό φυσικά έχει δυσκολέψει την Κέλλη, γιατί τα lift έχουν μία επικινδυνότητα. Άρα στα χέρια σου, ναι, στους μυρούς μου. Δεν φτάνω, Χριστιανέ. Στηρίξου στους μυρούς μου. Παρόλο που λέω ότι τα φοβάμαι, θέλω να τα δοκιμάσω. Αυτό τώρα είσαι σίγουρος ότι θα το κάνουμε, Δεν είμαι σίγουρος αν τελικά θα καταφέρουμε να κάνουμε το συγκεκριμένο lift. Θα επιμείνω να κάνουμε πάρα πολλές ώρες προπόνηση αυτή την εβδομάδα. Αύριο. Τι ώρα? Αχ, ρε Βαγγέλη, αύριο δεν μπορώ, έχω φωτογράφηση. Και λίγο είσαι. Αχ, πώς εμφανίζεται και είσαι εδώ πέρα. Καλά, τι ώρα, έχει πάει, τελείωνε. Μια φωτογράφηση είπα να κάνω και ο Βαγγέλης να σου μπροστά μου. Εγώ λέω να κάνουμε τη χορογραφία μας εδώ πέρα. Τώρα είσαι πολύ ψηλή. Θέλω να πιστεύω ότι θα τα καταφέρω, γιατί αλλιώς θα περάσω μαύρα Χριστούγεννα. Το τέταρτο ζευγάρι είναι η Κέλλη και ο Βαγγέλης και θα χορέψουν Santa Baby από τις Pussycat Dolls. Έκανες το Άγιο Βασίλη. Όπως είδατε, ποτέ κανένα παιδάκι δεν έχει φερθεί έτσι στον Άγιο Βασίλη. Μα τώρα, τι ζητά. Έχει το δώρο της. Γράμμα. Οπότε. Αχ, τελικά είναι πάρα πολύ καλός Άγιος Βασίλης. Και έχω ένα δυνατό χειροκρότημα. Να φέρεις όλα τα σπίτια δώρα. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Υγεία.
Από ένα για σας. Ορίστε κύριε Φουκά. Για να είναι τελικά Χριστούγεννα. Σας αφήνω και τα μαξάκια μου. Τέλεια. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ. Να γλυκαθούμε όλοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βαγγέλη, δώσε λίγο σε παρακαλώ. Έχω πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα. Όλος ο κόσμος. Α, μάλιστα. Δεν θέλει βαθμολογία αυτό το ζευγάρι, θέλει να μοιράσει δώρα σήμερα. Εννοείται μόνο. Πάντα. Τι κάνετε, παιδιά? Ό,τι μπορούμε. Πώς πήγε το freestyle, το οποίο είχε μέσα λίγο από καμπαρέ, λίγο musical, λίγο σάμπα. Είχε και σάμπα ή όχι? Όχι σάμπα. Όχι, foxtrot, jive. Λίγο πες από όλα. Μου βοήθησε. Ναι, 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 είχε λίγο από όλα. Αυτά που είπατε, ελπίζουμε να πήγε καλά. Ναι. Εμείς τα απολαύσαμε. Δεν την αφήνεις όμως και εσύ σε χλωροκλαρή τη γυναίκα. Πάει να κάνει μια φωτογράφηση τσούπε εκεί, μα είναι δυνατόν. Μαζέτα μου, Δευτέρα, Τρίτη. Πρέπει σιγά σιγά να προχωρήσει η χορογράφια. Έχει βάλει με μεταξύ τα γένια και έχει μπει και λίγο στο ρόλο. Μιλάει έτσι, έχει αλλάξει φωνή. Βγάλτε λίγο να σε αναγνωρίσουμε, σε παρακαλώ. Νάτο, ο Βαγγέλης είναι. Πάμε στην επιτροπή. Βεβαίως. Πάμε. Κύριε Κωνστάλα, ζήτησε ένα οχτάρι γιατί λέει το βλέπει μόνο με τα κιάλια. Ναι, αλλά ξέρετε, δεν αφήνει τον Άγιο Βασίλη να γιάσει. Γιατί το λέτε? Δεν τον άφησε να γιάσει. Στο τέλος. Και στο τέλος από την αρχή όλο αυτό το είσοδος που έκανε έτσι εκρηκτική, πολύ ωραία. Η είσοδος ήταν πολύ εντυπωσιακή. Τώρα πάμε τώρα στο διατάφτα. Κάποιες στιγμές τα συνδετικά βήματα ανάμεσα στα σηκώματα υπήρχε μία, κατά τη γνώμη μου, μία μηχανία εκεί που έβγαλε, αφαίρεσε κάτι από την ένταση και την ενέργεια της χορογραφίας. Πάντως γενικά ήταν μία ευρηματική χορογραφία και γενικά ωραία εκτελεσμένη. Και εύχομαι ό,τι καλύτερο. Έχω ξαναπεί ότι μου αρέσουν οι ιδέες που έχετε. Ήταν ωραία εκτελεσμένα, ειδικά τα βήματα του musical και το foxtrot που βάλατε. Θα ήθελα περισσότερο, πέρα από το ότι ήταν όμορφο και χαρούμενο και εφάνταστο, θα ήθελα περισσότερο να προσέχουμε λίγο την τεχνική μας πάνω σε κάποια πράγματα. Τα χέρια πιο καθαρά, λίγο μεγαλύτερη σταθερότητα, αλλά σε γενικές γραμμές ήταν πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε. Πάρα πολύ ωραία. Γιάννη, θα κλείσουμε με σένα. Δεν ξέρω πώς νιώθεις γι' αυτό. Το πρώτο παράπονο είναι στα μικρά παιδιά τα καθαρίζουν τα κλειτσιτζούρια. Στα μικρά παιδιά. Ακριβώς. Ερχόμαστε να σας το καθαρίσουμε. Σε λίγο. Ενώ συμφωνώ με τον Φωκά, εγώ βρίσκω ότι η Κέλλη είναι από τις πιο εκφραστικές συμμετοχές. Συγγνώμη. Βέβαια, θα το καθαρίσουμε τώρα. Θα το καθαρίσω μέχρι να φύγω για τα καλά του λόγια. Έχουμε ξαναφάει γλυφιτζούρι, θυμάμαι κάποια εποχή. Θα νομίζει ο κόσμος ότι επηρεάζομαι. Όχι, τα είπατε ήδη, οπότε χαρά μου. Έχετε πρόβλημα όμως στην τεχνική και πρέπει να βελτιωθεί. Μην καθαρίσει τίποτα, δώσ' το πίσω, σε παρακαλώ. Ρωτήσω με τη ζούρη. Αλλά επειδή ακριβώς εγώ δεν είμαι τεχνικός του χορού, αυτό που βλέπω μ' αρέσει και μ' αρέσει κάθε εβδομάδα όλο και πιο πολύ. Καθαρίστε το μόνο σας. Καλά. Καλά τα λες. Πάμε να δούμε και τη βαθμολογία. Μήπως και καταλάβουμε τώρα τι εννοούμε. Καλώς σας βρήκαμε! Για όλο τον κόσμο, αυτή είναι η Κέλλη και Λεκίδο, παιδιά! Χρόνια πολλά, παιδιά, χρόνια πολλά! Πολλά με χαρά, χρόνια πολλά. Υγεία, αγάπη, ναι. Και γενικότερα ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Ό,τι καλό μπορούμε να κάνουμε, να το κάνουμε και θα το βρούμε μπροστά μας. Το λέω και το λέω πάντα. Αχ, μωρέ Κέλλη, σε γουστάρω γιατί είσαι εξωκαρδιά. Πραγματικά, τέλος. Τέλος. Πάμε έτσι γενναιόδωρα να δούμε και τη βαθμολογία. Δεν τη δούμε πολύ γενναιόδωρα, από ό,τι άκουσα, αλλά ανυπομονώ. Η βαθμολογία των κριτών είναι... Γαλένα Βελίκοβα. 7. Ευχαριστούμε, κύριε Γαλένα. Αλέξης Κωστάλας. 7. Ευχαριστούμε. Κάτια Δανδουλάκη. 7. Γιάννης Λάτσιος. 7. Φωκάς Ευαγγελινός. 7.
Σύνολο 35 βαθμοί. Πάρα πολύ ικανοποιημένοι. 35 βαθμοί, είστε ικανοποιημένοι. Εννοείται, είπαμε με κιάλια θα το δούμε το φτάρι, οπότε την άλλη φορά θα φέρω και τα κιάλια μου από εδώ πέρα και θα τους βλέπω. Αν θες τη γνώμη μου, πιστεύω ότι αν είχατε λίγα γλυφτζούλια παραπάνω, μπορεί και να φτάρει να πέφτε. Όχι, μωρέ, καλή καρδιά.